όδειξη και μνήμη της Πελοποννήσου, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτά τα τρία σημεία. Και αυτή είναι ο δικός μας τρόπος. Και, αυτό και θα το πληρώνουμε και θα το πούμε στον πολίτη. Και θα το πληρώνουμε όμως αυτό και θα το πούμε στον πολίτη όταν το πληρώνουμε. Γιατί ξαναλέω, για να καταλάβετε για νούμερα και πού θα βρεθούν τα λεφτά, σήμερα σας λέω ένα πολύ απλό νούμερο που είναι το ρεαλιστικό. Σήμερα η μέση τιμή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που είναι πάρα πολύ υψηλής αξίας όπως είναι τα τηγανέλαια και κάποια που είναι πολύ χαμηλές όπως το χαρτί, η μέση τιμή του ανακυκλώσιμου είναι στο γύρω στα 100 ευρώ ο τόνος. Και αυτό να το ξέρουν οι πολίτες σας. Είναι 100 ευρώ ο τόνος, η μέση τιμή που αγοράζει ο έμπορος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αντί αυτά τα 100 ευρώ με το σύστημα προτείνουμε εμείς να γυρίζουν στον πολίτη και στο Δήμο, ο Δήμος πληρώνει γύρω στα 45 ευρώ τον τόνο για να πάνε κάπου αλλού. Άρα η διαφορά είναι 145 ευρώ τόνος. Κάντε το πολλαπλασιασμό επί 150.000 τόνους να καταλάβετε αυτή τη στιγμή τι σημαίνει κόστος και τι σημαίνει κεφάλαιο. Πάντως η απάντηση του κυρίου Υπουργού είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Γιατί απλώς δεν γνωρίζουμε το πρόγραμμα και το σχέδιό μας. Ξέρετε κύριε Υπουργέ ότι έχουμε ήδη μέσα στο σχέδιό μας ένα πράσινο ταμείο που θα παίρνει πόρους από το 35% της επιπλέον ανακύκλωσης για να δημιουργεί πράσινες δραστηριότητες στους Δήμους. Και το δεύτερο, οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από μόνοι τους. Ούτε εσείς μπορείτε να τους πείτε τι θα κάνουν. Γιατί όλα εξαρτώνται από την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού. Την αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού την κάνουμε εμείς, κύριε Υπουργέ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και τα τοπικά σχέδια, τα οποία είναι σημαντικά τοπικά σχέδια, θα πρέπει να ετύχουν της έγκρισης του περιφερειακού σχεδιασμού για να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα της νομιμότητας. Ο κύριος Πολιτόπουλος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε μερικές εξηγήσεις για να μην είναι στον αέρα το ζήτημα, έτσι. Θέλω να σου πω ειδικά, γιατί το σχέδιο ζήτημα είναι να δούμε αν η κυβέρνηση έχει άλλη αποφυλόνηση και άλλη άλλη. Χθες το βράδυ, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βούτσης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη προκλήθηκε από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πετραμάνη, και δήλωσε ότι ο σχεδιασμός της περιφέρειας θα τον ακυρώσει. Πώς? Συμφωνείτε με τον κύριο Βούτση ή διαφωνείτε. Γιατί εάν διαφωνείτε είναι θέμα. Εάν συμφωνείτε είναι επίσης θέμα. Ίσως το απαντάω πολύ ευθέως. Ίσως δεν ήσασταν από την αρχή εδώ. Δήλωσα ξεκάθαρα από την αρχή ότι τα δύο υπουργεία είναι σε άριστη συνεργασία. Ο ΕΣΔΑ φυσικά, το είπα από την αρχή, ότι είμαστε σε απόλυτη συνεργασία. Ο ΕΣΔΑ είναι προϊόν κοινής πολιτικής και κοινής στρατηγικής. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι το κάθε Υπουργείο έχει και την ιδιότητα της ευθύνης του. Το δικό μου Υπουργείο δεν έχει ευθύνη, δεν είναι υπερκείμενος οργανισμός των Δήμων και της Περιφέρειας, ενώ ο κύριος Βούτσης είναι άλλο τον άλλο το άλλο. Εγώ η δουλειά μου και αυτό που απαντώ σήμερα είναι όσον αφορά κυρίως το σχεδιασμό, γι' αυτό ήρθα εδώ, και όχι για να σταθώ αυτή τη στιγμή και πολλές φορές και στο Υπουργείο μου όταν έρχονται και με ρωτάνε πράγματα τα οποία αφορούν τους Δήμους, λέω παιδιά αυτό αφορά καθαρά τον κύριο Βούτση, τότε τον κύριο Βούτση. Όσον αφορά το σχεδιασμό, το τονίζω, και όσον αφορά τα έργα όπως θα αντιμετωπίζουμε, τα μεγάλα έργα, έχουμε απόλυτη συμφωνία. Όσον αφορά τις πράξεις εφαρμογής που θα βγάλει το Υπουργείο Εσωτερικών και το αν το Υπουργείο Εσωτερικών πια σε συνεργασία με τους Δήμους θα βγάλει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που δεν απαιτούν αυτά τα έργα από το συγκεκριμένο ζήτη, όχι, αυτό προφανώς είναι καθαρά δουλειά του κ. Βούτση, δεν είναι δουλειά δική μου. Έτσι. Αλλά όσον αφορά το σχεδιασμό, είμαστε σε απόλυτη συμφωνία. Συγγνώμη, επειδή δεν ήσασταν εδώ στις εισηγήσεις μας, είπα ξεκάθαρα. Μην διανοηθεί κανένας από την κυβέρνηση να θεωρήσει ότι μπορεί να σταματήσει αυτό το έργο. Δεν μπορεί να το κάνει. Θα προκριθούν τέτοια πολιτικά ζητήματα στη χώρα και στην εικόνα της χώρας, στην ευρωπαϊκή κοινότητα, που δεν μπορούν να τα κάνουν. Όλα αυτά είναι εικασίες, είναι θεωρητικολογίες και είναι και μια πολιτική αντίληψη που θέλει τη χώρα να τη μετατρέψει σε Σοβιετία το 2015. Εκεί είμαστε απέναντι.
όπως ήμασταν κοντά στην υποστήριξη της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση που έκανε. Γιατί ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που με θάρρος και με πολιτική αποφασιστικότητα είπαμε την άποψή μας ανεξάρτητα εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με την κυβέρνηση. Και θέλω οι κύριοι υπουργοί όταν μας επισκέπτονται εδώ να έχουν το ίδιο θάρρος, την ίδια αποφασιστικότητα, να τοποθετούνται στα ίσα και απευθείας κοιτάζοντας τον πολίτη και όχι δημιουργώντας παρεκκλήσεις. Ο κύριος Βούτσης να καθίσει εκεί που είναι, δεν μπορεί να ανακατευθεί και να κάνει εισπίδηση στο δικό μας θεσμικό πλαίσιο, γιατί παραβιάζει και το θεσμικό πλαίσιο, παραβιάζει και το Σύνταγμα. Και είναι ανεπίτρεπτο από ανθρώπους που προηγούμενα μιλούσαν για την τήρηση της δημοκρατίας και της ευταξίας αυτή τη στιγμή να θέλουν να ισοπεδώσουν την αυτονομία ενός σπουδαίου σημαντικού θεσμού που είναι η περιφέρεια. Εμείς θα είμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε και έχουμε τη στήριξη όλων των ευρωπαϊκών θεσμών. Πάντως, για να γίνω σαφέστερος... Είναι σπουδαία όμως η συνάντηση. Να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Ναι. Ήδη έχουμε κάνει μία δύο, να προχωρήσουμε τις επόμενες δημοσιογράφειες. Εγώ δεν ξέρω εάν η κυβέρνηση συμφωνεί με το σχέδιο ή όχι της περιφέρειας. Ξαναλέω. Το απήντησα και πριν, όσο αφορά τη δική μου αρμοδιότητα, πολύ μονολεκτικά. Ξεκαθαρίζω και λέω, όσο αφορά το δικό μας σχεδιασμό, έργα 150.000 τόνων ετησίως στην Πελοπόννησο, τα θεωρούμε εκτός στόχων του Υπουργείου μας. Δηλαδή εμείς στο σχεδιασμό μας θέλουμε πολύ μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό, 150.000 τόνων επί 27 χρόνια είναι εκτός στόχων του Υπουργείου μας. Άρα ως προς την ποσότητα μόνο διαφωνείτε, όχι ως προς το υπόλοιπο κομμάτι. Μα συγγνώμη, σε τέτοια έργα τόσο σημαντικά, αν ερχόταν και μου έλεγε κάποιος ότι θα έχω τρεις χιτή με 30.000 τόνους δυναμικό, εγώ προσωπικά θα το θεωρούσα και υπερβολικά αισιόδοξο και θα έλεγα πάρα πολύ καλά συγχαρητήρια. Όταν μου λέει 150, λέω ότι είναι πάρα πολύ απεσιόδοξο. Μπορεί και ο Περιφερειάρχης να έχει άλλη εικόνα για την ικανότητα τα επόμενα 27 χρόνια διαλογής στην πηγή. Είναι μια απόκληση εκτίμηση, αλλά όταν διαβάσετε το σχεδιασμό μας, εκεί να τον αξιολογήσετε και να μας πείτε αν αυτό που λέω είναι σωστό ή λάθος. Και αν είναι εφαρμόσιμο ή όχι. Η δική μου όμως η παρέμβαση. Από εκεί πέρα δεν είναι θέμα Σοβιετίας, γιατί εκείνος που θα κληθεί να πληρώσει τους 150.000 τόνους επί 45 ευρώ επί 27 χρόνια είναι ο πολίτης. Έτσι. Η δική μου. Τα πρώτα τροπική έλευση θα πληρώσουν φυσικά πρόσωπα και όχι πολίτες. Όχι, εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Υπουργοί, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, όσοι ευθύνονται να πληρώσουν. Γιατί να μεταφέρεται η παράβαση καθήκοντος ως φυσικό μέγεθος στο σύνολο των ανθρώπων. Συμφωνώ και με την περιφέρεια. Έχουμε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι διαφωνώ ριζικά να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος στο σύνολό του και οριζόντια αμέλειες τοπικών διοικήσεων της περιοχής Πελοποννήσου. Ή κεντρικών διοικήσεων. Ή και κεντρικών διοικήσεων. Όποιος είναι λοιπόν, ας αναζητηθούν οι ευθύνες. Γιατί εδώ πέρα είμαστε πλησίσει στην κριτική και φιδωλή στην αυτοκριτική. Με βάση τον πληθυσμό, το παραγόμενο απόρριμμα είναι 325.000 τόνοι. 365.000 τόνοι. Λοιπόν. Ο κύριος Πολιτόπουλος, όχι. Έχει... Ο κύριος Πολιτόπουλος. Όχι, γιατί νομίζω μπορεί να εξηγηθούν κάποια πράγματα. Αξίζει λιγάκι να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός και πού θα βρεθούν οι πόροι για αυτό το σχεδιασμό. Το νέο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, αν πολύ η περιφέρεια προσαρμόσει τα έργα της σε αυτό το σχεδιασμό ή διαφωνεί και θέλει να κάνει όλο σχεδιασμό, εκεί πέρα δεν ξέρω. Ας πάρει κανένα σε τρίτο. Αφορά και την Πελοπόννησο. Ο σχεδιασμός Ελλάδος αφορά τα νέα. Και την Πελοπόννησο. Και γιατί υπογράψατε με τη Μακεδονία. Μπορώ παρακαλώ να μιλήσω. Δηλαδή θα αλλάξουμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μπορώ παρακαλώ να μιλήσω.
Γιατί υπογράψει την προαγγελία να μα πει. Ωραία. Τότε αν μου επιτρέψετε να σταματήσει η συνέντευξη εδώ, αφού αυτή συμπιστεύεται ότι η Πελοπόννησος δεν συζητά με τερκή διοίκηση. Ωραία, τότε εμείς γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Δεν ενδιαφέρεστε να μάθετε ποιος είναι ο εθνικός σχεδιασμός μας. Μας ενδιαφέρει, αλλά... Ρωτάω, τους πολίτες που ακούν τις κάμερες, δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν την πολιτική του Υπουργείου μας. Εάν θέλαν να μάθουν την πολιτική της περιφέρειάς σας, τότε να πάμε εις Καπαλού... Τι ήρθαμε. Εδώ είναι ο περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης και σας λένε ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο... Στο ελεγκτικό συνέδριο. Τον οποίο το ψήφισε το περιφερειακό, ξέρετε με τι ποσοστό. Με ποσοστό 95%. Ξαναρωτάω. Εδώ μπροστά στους πολίτες που ακούνε αυτές τις κάμερες, ήρθαμε εμείς, κάναμε αυτό το δρόμο, να πούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός μας. Του Υπουργείου. Δεν αφορά την Πελοπόννησο. Μα το Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησο είναι εκτός σχεδιασμού. Λαμβάνετε υπόψη το σχεδιασμό μας, κύριε Υπουργέ. Το σχεδιασμό μας το λαμβάνετε υπόψη. Φυσικά. Τότε δεν μας απαντάτε σε αυτό. Ότι όταν αναδείξαμε τον ανάλογο, ήταν εδώ και δώσαν συγχαρητήρια ο πρόεδρος του Φόζερ και ο πρόεδρος του ΣΠΕΡ, το ξέρετε ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων της αυτοδιοίκησης και τον Ιούλιο που έγινε η Οικονομική Επιτροπή και αναδείξαμε τον ανάλογο, ο Περιφερειάρχης με τους κύριους υπουργούς και τους κύριους δημάρχους έδωσε συνέντευξη τύπου και ότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Συμφωνούμε με όσα λέτε και μακάρι να γίνουν. Όμως η Πελοπόννησος δεν θα τα κάνει. Είναι σε ένα. Ή δεν ενδιαφέρει. Ή δεν την ενδιαφέρει αυτά που λέμε. Το σέβομαι. Να δούμε να συνεργαστούμε για αυτά που είπατε. Όμως, και συγγνώμη για τον τόνο μου, εδώ έχουμε δουλέψει πολύ, έχουμε κουραστεί πολύ. Ήταν η πιο νόμιμη του περιφέρεια στην Ευρώπη και καταφέραμε αυτή τη στιγμή και είμαστε ένα βήμα πριν ενός μεγάλου πράσινου έργου που έχει εξασφαλίσει 65 εκατομμύρια ευρώ ως Ελλάδα, ενός εθνικού έργου. Ζητάω συγγνώμη. Όμως επειδή έχει γίνει πάρα πολύ. Υποθέτω ότι είναι εσείς συνέντευξη, όχι εγώ. Όχι. Αλλά νομίζω ότι είστε τόσο πολύ είχατε... να μπορείτε να δώσετε και το λόγο σε κάποιον αντιπεριφερειάρχη που στο κάτω-κάτω έχει και την ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής σε έναν διεθνή διαγωνισμό. Την ποινική ευθύνη. Όταν ακούω ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να δηλώσει έναν διεθνή διαγωνισμό ο οποίος έχει λάβει υπόψη του την ελληνική και την κοινωνική νομοθεσία, εντυπωσιάζουμε για το τι κράτος είναι αυτό που ζούμε. Θα μου επιτρέψετε να ξαναπώ ότι αν, γιατί εδώ είμαστε σε μια συνέντευξη τύπου, δεν είμαστε σε ένα διάλογο μας υπερηφέρειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Υποθέτω ότι τουλάχιστον οι έγκριτοι δημοσιογράφοι ήρθαν για να ακούσουν σήμερα εδώ και εμείς κάναμε αυτά τα χιλιόμετρα να είμαστε κοντά σας και να ακούσουν την άποψη του Υπουργείου. Εάν θεωρείτε ότι είναι τόσο ολοκληρωμένος ο σχεδιασμός σας, τόσο ιδανικές και στην Πελοπόννησο, που δεν χρειάζονται την αρρωγή του Υπουργείου μας, τότε πραγματικά παίρνετε την ευθύνη και να μας πείτε ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά να πληρώσουν οι πολίτες του Πελοποννήσου, ξαναλέω, 150.000 τόνους, επί 27 χρόνων, επί όσο κάνει ο τόνος που αν θυμάμαι είναι γύρω στα 40 κάτι ευρώ, για τα σκουπίδια την επόμενη γενεά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι στο δικό μας σχεδιασμό μπορούν οι πολίτες και να έχουν πολύ λιγότερα απορρίμματα, και αυτό είναι ο σχεδιασμός μας, πολύ λιγότερα απορρίμματα, άρα πληρώνουν πολύ λιγότερα χρήματα και χρειάζονται πολύ λιγότερες υπόδομες και ταυτόχρονα να κερδίζουν από αυτά τα λιγότερα, γιατί το υπόλοιπο θα είναι καθαρό προϊόν το οποίο θα αντιπορεύονται. Είναι με ωφελία. Αυτό λοιπόν που προσπαθώ να σας εξηγήσω, εάν εσείς, δεν είναι θεωρία, είναι κάτι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν θέλετε, ωραία. Εσείς λοιπόν θέλετε να μου πείτε, ότι οι πολίτες, αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαι αυτή τη στιγμή με την πλειοψηφία φαντάζομαι του Περιφερειακού σας Συμβουλίου, σέβομαι αυτή την πλειοψηφία, έχετε την άποψή σας, η δική μου άποψη είναι αρκετά διαφορετική όσον αφορά το τι μπορεί να κάνουμε τα απορρίμματά μας από τα χρυσοπληρώνουμε σε μεγάλες εταιρείες να τα διαχειρίζονται. Έχω μια άλλη άποψη, σεβαστείτε την, την εφαρμόζουμε αυτή την άποψη αυτή τη στιγμή και προφανώς πολύ σύντομα θα φανεί ποια άποψη είναι η πιο ρεαλιστική ή πιο εφαρμόσιμη.
Απλώς δώσε μας την ευκαιρία, εμείς μιλάμε με τους δημάρχους, συζητάμε με τους δημάρχους, από εκεί πέρα αν οι δήμαρχοι μας πούν ότι εμείς θέλουμε να δίνουμε σε αυτά τα τρία σημεία και σε μια μεγάλη εταιρεία 150.000 τόνους απορρίμματα το χρόνο, ας το πούμε. Τώρα είναι σαν να κάνουμε το κίνημα δεν πληρώνει. Παρακαλώ πολύ μία ερώτηση. Σας παρακαλώ πολύ μία ερώτηση να σας κάνω. Εάν λοιπόν τα επόμενα χρόνια, έτσι το σχεδιάζει το Υπουργείο, ναι, ασφαλώς, τα απορρίμματα μειωθούν δραστικά και αυτά πρέπει να καταλήξουν, ναι, στο ΣΔΙΠ, είναι λιγότερο από 60-70.000 τόνους. Αυτό δεν ήταν. Λοιπόν, συγγνώμη, Υπουργέ, συγγνώμη, σας παρακαλώ. Επειδή, κύριε Πολιτόπουλε, είστε παλιός, και συμμετείχατε σε όλους τους προηγούμενους σχεδιασμούς από θέση ευθύνης, θα ήθελα να σας πω ότι αυτές οι εθεροβάμονες θεωρητικές σας προσεγγίσεις ποτέ δεν ετελεσφόρησαν, δεν πραγματοποιήθηκαν. Και επειδή είμαι έμπειρος και είμαι στη δημόσια ζωή για πολλές δεκαετίες και επειδή γνωρίζω τους πάντες και τα πάντα, θα ήθελα ξεκάθαρα να σας πω, σταματήστε αυτό το θέμα, έτσι, περί των ποσοτήτων, των εγγυημένων ποσοτήτων. Αντιληφθείτε, το είπα στον κύριο Υπουργό, δεν ήθελα να δώσω μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το πράγμα. Σεβαστείτε λοιπόν τον σχεδιασμό και την μελέτη που έχουμε κάνει. Εμείς προβλέπουμε στο σχέδιό μας ανακύκλωση πάνω από 70% και η εγγυημένη ποσότητα, η ελάχιστη εγγυημένη, θα είναι 150.000 τόνους. Εσείς το λέτε αυτό με μια θεωρητική, μελλοντολογική προσέγγιση η οποία μέχρι τώρα στη ζωή σας ποτέ δεν έχει πραγματοποιηθεί. Και σας είπα και κάτι, το είπα και στον κύριο Υπουργό. Η κυρία Δούρου τελευταία έστειλε ένα έγγραφο στους δημάρχους της Αττικής και τους λέει υπολογίστε τις δράσεις σας με παραγόμενη ποσότητα ανακάτοικων το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 575 κιλά. Δεν μιλάμε για τη χώρα. Μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς έχετε κάνει κάποια μελέτη? Γνωρίζετε καθόλου το πόσο σκουπίδι παράγεται στην περιφέρεια? Και από την άλλη πλευρά, μην λέτε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να κάνετε ποτέ. Εγώ σας το είπα. Σας είπα ξεκάθαρα και το είπα στον κύριο Υπουργό. Για να προστατεύσω το Υπουργείο από μελλοντικές αναταράξεις. Είπα ξεκάθαρα ότι χιτή δεν μπορεί να κάνετε. Για να γίνει χιτή χρειάζεται οπωσδήποτε μονάδα επεξεργασίας, είναι ευρωπαϊκή διεκτίβα. Είδα έναν βουλευτή σήμερα, έναν τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να λέει ότι κάνει πρόταση να ανοίξουμε Χαδά. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς σας λέμε ότι δεν μπορείτε να μας πειράξετε. Δεν μπορείτε να πειράξετε το σχέδιό μας, γιατί το κράτος έχει συνέχεια, οι θεσμοί έχουν συνέχεια. Αυτά που εμείς κάνουμε τώρα, τα διαβουλευτήκαμε με τους πολίτες, οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν, που μας συγχωρείτε πάρα πολύ, να βοηθήσουμε στις πολιτικές ανακύκλωσης. Αλλά μην μου λέτε πάλι ότι θα μπούμε στο κίνημα δεν πληρώνω, πιάνοντας τους δημάρχους και τάζοντας τους λαγούς και πετραχίλια. Δεν έχετε καμία δυνατότητα. Σήμερα ξαφνικά το Υπουργείο Παιδείας δεν είχε να δώσει 9.000 στην ελληνική αποστολή για να συμμετέχει στους μαθητές, για να συμμετέχει στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών. Θα μου επιτρέψετε. Θα μου επιτρέψετε, γιατί νομίζω υπερβαίνει τώρα τη φιλοξενία σας ο τρόπος που μας μιλάτε. Υπερβαίνει. Όχι. Αν μου επιτρέπετε, είμαι νέος στην πολιτική, πολύ νεότερος από εσάς και σέβομαι την εμπειρία σας, αλλά ακριβώς θα έπρεπε να έχει μια στοιχειώδη αυτοκριτική αυτή η ζωφερή, για να πω αθλία πραγματικότητα, την οποία ζει η χώρα μας στον τομέα των απορριμμάτων, έχει ονοματεπώνυμο και ευθύνες. Και δεν μπορείτε εσείς, που ακριβώς διοικείτε αυτή την περιφέρεια και σέβομαι την ιστορία σας επί μακρών, να είσαστε πάντα τιμητής και πάντα έξω από αυτές τις ευθύνες. Έχετε και εσείς λοιπόν ευθύνες. Εάν λοιπόν εγώ είμαι εθεροβάμων,
όπως πολύ εύκολα με αποκαλέσατε, εγώ σας αποκαλώ και αντίστοιχα υπεύθυνο αυτής της ζωφερής πραγματικότητας. Γιατί άλλοι περιφέρειες στη λυπή Ευρώπη, την οποία εύκολα την επικαλείστε, έχουν κατάφερει και λύσει το πρόβλημα, ενώ εσείς δεν το έλυσατε. Είχατε όλους τους χρόνους να το λύσετε, γιατί η πολιτική που υπηρετείτε διαχείριζεται τη χώρα μας επί δεκαετίες. Και είσαστε και εσείς, όπως πολύ σωστά είπατε και το είπατε μάλιστα με πολύ παρησία, και στην κεντρική διοίκηση υπήρξατε και στην περιφέρεια υπήρξατε. Άρα οι ευθύνες οι δικές σας είναι βαρύτατες. Δεν ήθελα να το πω και να καταχραστώ την φιλοξενία σας, να σας πω ότι είσαστε πολύ υπεύθυνος για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Πελοπόννητα σήμερα. Πάρα πολύ υπεύθυνος. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να έχετε το ανάστημα να μου κάνετε τέτοια κριτική και κριτική στη νέα κυβέρνηση και στις νέες πολιτικές που ακόμα δεν δοκιμάστηκαν, τουλάχιστον πείτε πρώτα, συγγνώμη ελληνικέ λαέ που σε έφερα σε αυτά τα χάλια, αλλά θα τα διορθώσω. Αυτό θα μπορούσατε να το πείτε. Γιατί πρέπει να ξεκινάτε με μια συγγνώμη. Νομίζω ότι το ξέσπασμά σας, κύριε Υπουργέ, δεν έχει καμία σχέση με το επίπεδο της συζήτησης. Θεωρώ ότι ήταν αδόκιμο το ξέσπασμά σας. Και ήταν... Αδόκιμο στον τρόπο να συμποδεχτήκατε. Αδόκιμο. Να μας μιλάτε αυτή τη στιγμή και να μην δέτε το λόγο στον επιστημονικό μου σύμβουλο να εξηγήσει τον καινούριο ΕΣΔΑ, αποκαλώντας ότι δεν σας ενδιαφέρει, γιατί εσείς ήδη έχετε κάνει το σχεδιασμό σας που είναι αιώνες μπροστά και τον βλέπουμε στην Πελοπόννησο τα τελευταία χρόνια, τότε λυπάμαι πολύ. Τα σκουπίδια που συσσωρεύτηκαν στους δήμους σας δείχνουν το πόσο μπροστά είσαστε. Σας είπα κάτι. Ας το είχατε κάνει 5 χρόνια πριν, και αν ερχόμαστε σε μια περιοχή που είναι σαν τη Σουηδία, να σας βγάλω το καπέλο. Κύριε Υπουργέ, μέσα σε 1,5 χρόνο τελειώσαμε έναν διεθνή διαγωνισμό που δεν έχει γίνει ποτέ. Η σύμβαση δεν είναι από το 2010. Η σύμβαση που κάνατε με τους δήμους το 2010, κλείσατε τους ΚΑΔΑ, είναι από το 2010 ενεργή. Δεν τα ξέρετε τα θέματα. Ανέλαβε η περιφέρεια ανέλαβε να διαχειριστεί τα απορρίμματα στη Λοκονίσου λόγω από το 12 μέχρι να πόσο καταρτήσατε. Το 10 που ανέφερα είναι, δεν έχουμε κάνει καθόλου λάθος πληροφόρηση. Τα έγγραφα που είναι στα χέρια μας λένε ότι εσείς ανέλαβα την περιφέρεια πολίτης το 2010. Δεν πειράζει. Έχετε δει από το 12, έχετε δει από το 12 και μετά. Ωραίοτατα. Λοιπόν. Αλλά είναι πολύ λυπηρό ότι δεν αφήσατε τους ακροατές και τους τηλεθεατές σας να ακούσουν τον καινούριο σχεδιασμό του Υπουργείου μας. Δεν σας εγκαλέσαμε. Πριν ακούσετε το σχεδιασμό, μας αποκαλέσατε εθεροβάμονες, μας αποκαλέσατε Σοβιετία και άλλα. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτώ να έρχομαι σε μια περιφέρεια, να συνεργαστώ, να βοηθήσω και να ακούω αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Εάν εσείς είσαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή, το αποφασίζομαι και διατάσσομαι ότι έχετε λήξει τις ιστορίες και άρα δεν μας χρειάζεστε εδώ, και άρα ούτε οι τηλεθεατές σας έχουν την ανάγκη να ακούσουν τι θέλουμε να τους πούμε, τότε τι να πω. Εδώ είναι η πάντα. Δεν λέει ότι συμφωνείτε και εσείς με μεθοδεύσεις που έχει κάνει η Πελοπόννησο σε 100 εταιρείες. Εδώ γράφεται ότι συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι επικοινώνησε μαζί σας. Και εσείς δηλώσατε ότι συμφωνείτε με μεθοδεύσεις. Έχω στόμα και μιλώ. Δεν μιλώ. Ξεκαθαρίζω και το ξεκαθάρισα και πριν. Με τον κύριο Κουίκα έχω μια άριστη συνεργασία. Σέβομαι τη δουλειά του. Είναι προφανές ότι έχω στόμα και μιλώ και απολογούμε για αυτά που λέω εγώ προσωπικά. Δεν απολογούμε για κανέναν άλλον. Παρά μονάχα για αυτά ο Υπουργός Γιάννης Τσιρόνης όχι απλώς επικρότησε τη θέση ΑΝΕΛ που του διατύπωσα, αλλά κατέστησε ακόμα πιο σαφές ότι όποιες ανάλογες μεθοδεύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι έξω από την πολιτική της κυβέρνησης. Ναι, το είπα και πριν. Πού διαφωνεί λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ξαναλέω. Αναφέρει πιο πριν ότι οι ανεξάρτητες δεν αποδεχόμαστε μεθοδεύσεις σε συνεργασία με γνωστούς ιδιώτες τέρνα για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ξαναείπα, εξήγησα πολύ σαφώς και πριν. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω.
Δεν το μιλάω έτσι. Λέει και σα ανακριτή μου. Σα παρακαλώ πολύ. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, εξήγησα πολύ σαφώ στου κυρίου δημοσιογράφου ότι αυτό το οποίο εγώ διαφωνώ προσωπικά, πολύ προσωπικά και όσον αφορά το δικό μου κομμάτι αρμοδιοτήτων, είναι ότι εκτιμώ ότι 150.000 τόνοι επί 27 χρόνια, επί τόσες δεκάδες ευρώ τόνος, είναι εκτός σχεδιασμού του Υπουργείου μου. Αυτή λοιπόν η μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων είναι εκείνη που είναι εκτός του ΕΣΔΑ. Παρακάλεσα να ακούσετε τι λέει ο ΕΣΔΑ και αυτό ακριβώς λέει και ο κ. Γκρι. Γιατί το αντίθετο θα πρέπει να αποτελεί μεθόδευση. Η λέξη μεθόδευση δεν είναι δική μου, τη χρησιμοποιεί και ο Σκούκη, ο οποίος έχει και την ευθύνη του κειμένου. Είναι προφανές ότι εγώ εξήγησα που διαφωνώ, το εξήγησα και μέσα στον κύριο Περιφερειάκη, όταν με ρώτησε αυτή με αυτόν τον σχεδιασμό, λέω αυτή η ποσότητα για μένα είναι εκτός των σχεδίων του Υπουργείου μας. Τι ποσότητα είναι εκτός. Το ξέρετε, έχετε κάνει μια έρευνα. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Και σταματήστε, σας παρακαλώ, αυτό το ύφος το ανακριτικό. Ξεπερνάει τα ώρα της φιλοξενίας σας. Γιατί ξαναλέω, εάν ήσασταν η ιδανική περιφέρεια με τον ιδανικό τρόπο, θα είχατε κάθε δικαίωμα να μας ασκείτε αυτή την κριτική. Είσαστε η περιφέρεια που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, που είναι όπως πολύ σωστά ομολογήσατε, και δεν είσαστε άμυροι ευθυνών από τις πλέον βρώμικες, και είναι αυτή για την οποία πλούσουμε τα περισσότερα πρόστιμα. Μη μου λέτε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι είσαστε η περιφέρεια κόσμημα. Και έχετε ευθύνες ως περιφέρεια. Γιατί καταναλάβει ευθύνη ως περιφέρεια. Αν είναι 3,5 ή 5, εκεί να το δούμε πότε υπογράφει σύμβαση. Αλλά εγώ ξέρω ότι σας ανετέθη από τους Δήμους. Δεν έχετε καμία ευθύνη. Δεν έχετε καμία ευθύνη. Στην Ελλάδα κανείς δεν έχει ευθύνη. Από πότε πέρασε η περιφέρεια. Κάτι συζητάμε τώρα. Είναι στην περιφέρεια ευθύνη. Προφανώς. Και είναι η μοναδική περιφέρεια που έχει έτοιμη προς υπογραφή σύμβαση. Προς υπογραφή. Τώρα. Το πρόστιμο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τρέχει από τον Δεκέμβριο του 2014, το γνωρίζετε. Το έργο μας, το πρόστιμο είναι γιατί οι προηγούμενοι δεν είχαν κλείσει τις κομματερές. Το πρόστιμο δεν είχε να κάνει με τον διαγωνισμό μας. Εντάξει. Όσοι είναι οι προηγούμενοι υπεύθυνοι να κλείσουν τις κομματερές στην καμπιτά Υπουργέ. Δυστυχώς όμως εμείς τώρα θέλουμε στο Περιφερειάρχη να πάρει την καυτή πατάτα που δεν ήταν της έλεγχης περιφέρειας. Βρίσκεται ως εκείνος ο οποίος έδωσε τη λύση και εσείς είπατε ότι είναι και υπεύθυνος. Μέσα σε 4 μόλις χρόνια έχετε πουθενά βρει στον κόσμο. Σε όποιο κράτος θέλετε, μέσα σε μόλις 4 χρόνια να υπάρχει σχεδιασμός, διαγωνισμός διεθνής και υλοποίηση αυτού του έργου. Γι' αυτό σας μιλάμε όχι τόσο πολιτικά αντιπαραχρόμενα μαζί σας, αλλά όταν έχει δουλέψει τόσο πολύ, όταν έχει αντιμετωπίσει τόσο πολύ απέναντί σου την προσπάθεια ρασχολογίας από αυτούς που μέχρι σήμερα τα απονομούσαν και ξέρετε πολύ καλά το θέμα των απορριμμάτων εσείς. Και εμείς θέλουμε την αρρωγή σας, αλλά την αρρωγή σας πάνω στο σχεδιασμό μας. Μην αρχίσουμε πάλι από την αρχή προς Θεού. Οι δημοτικές αρχές μας παρακαλούν να τους δώσουμε χρήματα για τα απολύτως απαραίτητα. Για τα απολύτως απαραίτητα. Πού θα βρεθούν τα χρήματα στις δημοτικές αρχές για τόσο μεγάλες δράσεις. Λυπάμαι, το λέω, δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την κλειστήντα. Οι χαρακτηρισμοί μειωτικοί για το σχεδιασμό μας και το γεγονός ότι εκραγήκατε πριν καν δώσετε το δικαίωμα στον επιστημονικό μου σύμβουλο να εξηγήσει ποιος είναι ο σχεδιασμός μας και η απαξιωτική χαρακτηρισμοί για το σχεδιασμό πριν καν ανακοινωθεί. Γίναν από εσάς πρώτα. Δεν έγινε από εμένα. Δεν μπήκα εγώ και δεν ήθελα να μπω, να αναγκαστώ να μπω στο ρόλο του διαιτητή ανάμεσα στους Δήμους και την Περιφέρεια, που αυτή τη στιγμή με μπαλάκι πετάγαν τους χαδέρνους στον άλλον. Λυπάμαι που το λέω. Τη μια μεριά μου λέτε αναλάβατε την ευθύνη και από την άλλη μεριά εννοώ αναλάβατε την ευθύνη το 2010 και το 12, συγγνώμη, λέτε το 12. Εν έτη 2015 που τα πρόστιμα ήδη τρέχουν, μου λέτε ότι δεν είσαστε υπεύθυνοι. Συγγνώμη που διαβάζω και τους μένους και τους δε. Πιστεύω, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, πιστεύω ότι αν ήρθε τόση ώρα που διαφωνούμε, θα είχε ακουστεί ο σχεδιασμός. Ωστόσο, θα παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να σταματήσει εδώ η συνέντευξη τύπου. Έξω υπάρχει κόσμος και οι δήμαρχοι που οφείλουμε να τους σεβαστούμε γιατί περιμένουν αρκετή ώρα. Και ξέρω ότι είναι σε αυτά που μένουν στην περιφέρεια τυπική. Παρακαλώ λοιπόν την κάμερα να σταματήσει.
απαντήσω. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου. Σα ευχαριστούμε. Θέλουμε να συζητήσουμε και άλλα πράγματα και πιστεύω, το επαναλαμβάνω, ότι αν μέσα σε